στο ημερολόγιο να καλημερίσω τον καλεσμένο του σημερινού ημερολογίου, τον κύριο Άκη Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος μετά από ένα λουτρό δημοσιότητας, επί δύο μήνες στο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου, επέστρεψε στο γνώριμο ρόλο του, τον πιο επιτελικό και πιο σχεδιαστικό. Καλημέρα, κύριε Σκέρτσο. Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα στους ακροατές σας. Η εμπειρία δεν ξέρω τι σας άφησε, τραύμα ή κάτι χρήσιμο? Κάθε εμπειρία είναι χρήσιμη και από κάθε εμπειρία κάτι μαθαίνεις, οπότε με εξοικείωσε λίγο περισσότερο με τον κόσμο των δημοσιογράφων, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την λίγο πιο συστηματική έτσι, αποκρυστάλλωση θέσεων, επιχειρημάτων, οπότε κάθε εμπειρία είναι χρήσιμη και χάρηκα πολύ που το έζησα και αυτό. Ναι, από αυτή την άποψη χρήσιμο, ναι. Να καταλαβαίνετε λίγο, νομίζω ότι έτσι θα καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα τις ανάγκες της δημοσιότητας και τους ρυθμούς και τους χρόνους της, που συνήθως έχουν μια τάση να είναι βιαστική και να μην περιμένουν ποτέ. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να μπορείς να επικοινωνείς αποτελεσματικά όσα σχεδιάζεις και υλοποιείς στο πεδίο των δημόσιων πολιτικών. Είναι οργανικό κομμάτι η σωστή επικοινωνία, διότι αν θέλουμε να πάμε και στην κουβέντα των μεταρρυθμίσεων, οι μεταρρυθμίσεις προϋποθέτουν συνενέσεις, ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια σωστή επικοινωνία του ορισμού του προβλήματος, τι θες να λύσεις, με ποιο τρόπο θες να το κάνεις, ποιες είναι οι διαθέσιμες εναλλακτικές, τι όφελος θα αποκομίσεις, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, τι κόστος μπορεί να έχεις να αντιμετωπίσεις, ταχυπρόθεσμα. Όλα αυτά αποτελούν και ένα σχεδιασμό επικοινωνιακό. Οπότε όλα αποτελούν μέρος μιας συνολικής, νομίζω, σωστής τοποθέτησης της πολιτικής. Αλλά θέσατε ένα θέμα που είναι, το έθιξε και με έναν τρόπο και ο Πρωθυπουργός σε μια απάντησή του. Δηλαδή, οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν συνενέσεις στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε η ανισορροπία του. Δεν ξέρω αν ευνοεί συνενέσεις. Αλλά πριν σας ρωτήσω γι' αυτό, θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό που είναι το θέμα των ημερών. Η κυβέρνηση ανέλαβε τώρα, δηλαδή Ιούλιο μήνα, και βρήκε ήδη μια διαμορφωμένη κατάσταση στον τομέα της ακτοπλοείας. Και προσπαθήσατε και το αναλάβατε εσείς, προσπαθήσατε τις πρώτες συνεννοήσεις, προσπαθήσατε να κάνετε μια παρέμβαση στις ακτοπλοϊκές, διότι προφανώς διαπιστώσατε κι εσείς αυτό που για γυμνού οφθαλμού φαίνεται, ότι υπάρχει κάτι ασύμβατο. Δηλαδή, τιμές αυξήθηκαν όταν στοιχεία του κόστους και ιδιαίτερα τα καύσιμα ήταν σε ένα ορισμένο επίπεδο. Τα στοιχεία κόστους έπεσαν, αλλά οι τιμές παρέμειναν αν δεν αυξήθηκαν κιόλας. Αλλά δεν ξέρω, απέδωσε τίποτα αυτή η προσπάθεια, γιατί η εικόνα που έχω σήμερα το ή διαβάζοντα τουλάχιστον τα ρεπορτάζ των συναδέλφων μου, είναι λίγο συγκεκριμένη. Κάθε εταιρεία θα κάνει μια προσπάθεια, λέει, η άλλη κάνει έτσι, η μία θα το κάνει έτσι, η άλλη θα το κάνει αλλιώς, θα δώσει κάποιες εκτόσεις. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος παραπονιέται για τα εισιτήρια, τα έχει ήδη αγοράσει και ούτω καθεξής. Εμείς ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της κοινωνίας, στο εύλογο αίτημα να έχουμε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές στις ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις. Και σκύψαμε πάνω από την συγκεκριμένη αγορά και είδαμε ότι όντως υπάρχει μια αποκλιμάκωση τιμών καυσίμων που αποτελεί το βασικό κοστολογικό παράγοντα 50% για τις ακτοπλοϊκές γραμμές, κατά σχεδόν 50% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, τα καύσιμα παραμένουν ακριβότερα κατά 20% σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα τιμών καυσίμων. Άρα η εικόνα είναι κάπως πιο σύνθετη. Επιπλέον υπάρχει μια αύξηση στους μισθούς. Γνωρίζετε ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί και ο κατώτατος μισθός και η μέση μισθή. Το εργασιακό κόστος επομένως έχει αυξηθεί για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Είδα τα στοιχεία του ΟΣΑ, θα τα είδατε κι εσείς τις περασμένες τρίτες, που λένε ότι αυξήθηκαν όντως ονομαστικά οι μισθοί γύρω στο 5%, κάτι λιγότερο από 5%, αλλά τα κέρδη έχουν αυξηθεί 16%. Αυτό το οποίο είδαμε επομένως είναι ότι όντως υπάρχει εδώ ένα περιθώριο το οποίο στις τιμές, στη διακύμανση των τιμών, που μπορεί να στραφεί προς ένα πιο ελκυστικό πακέτο τιμών. Και συζητήσαμε με ένα οικοδομητικό πνεύμα με τις εταιρείες, πριν χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα. Νομίζω εισακούστηκε το αίτημα της κοινωνίας. Τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης του διαλόγου ήδη φαίνονται. Εγώ αυτό το οποίο είδα χθες από τις μεγάλες εταιρείες που ανακοίνωσαν νέα εκπτωτικά πακέτα είναι ότι κάνουν εκπτώσεις τάξης του 20-30% για τα οικογενειακά πακέτα, τα οικογενειακά εισιτήρια, για τη χρήση του αυτοκινήτου, για τους δημοφιλείς προορισμούς, για ειδικά κοινωνικά πακέτα. Επομένως, υπάρχει μια ανταπόκριση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση είναι πάνω από τη συγκεκριμένη αγορά. Θα προσθεθεί στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και η ακτοπλοϊκή αγορά. Εμείς αυτό που έχουμε δει μέσα από την διαχείριση του φαινομένου του πληθωρισμού, του εξωγενούς πληθωρισμού, είναι ότι η διαφάνεια στις τιμές φέρνει μεγαλύτερο ανταγωνισμό, φέρνει πιο ενημερωμένες επιλογές από τους καταναλωτές. Και αυτό το οποίο θέλουμε, τις αγορές να λειτουργούν πιο ανταγωνιστικά. Επομένως, σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά, δηλαδή με τα χθεσινά τελείωσε η συζήτηση ή θα επιμείνει? Όχι, δεν έχει τελειώσει καμία συζήτηση. Δεν έχουν ανταποκριθεί όλες οι εταιρείες, ούτε στο βαθμό που θα θέλαμε.
Επομένως, επαναλαμβάνω και επιμένουμε ότι είμαστε πάνω από την αγορά αυτή, παρακολουθούμε την απόδοση και την ανταπόκριση της στο αίτημα της κοινωνίας και της κυβέρνησης να έχουμε πιο λογικές τιμές με βάση τα πραγματικά κόστη και σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να παρέμβουμε. Ωραία. Υπάρχει όμως και μία παραδοχή, την οποία, αν κατάλαβα καλά, τη συνομολόγησε ο Πρωθυπουργός, ότι όντως υπάρχει ένα θέμα με την επιρροή των κερδών. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας μηχανισμός όπου αυξάνονται στοιχεία του κόστους κάποια στιγμή. Αυτό θα δικαιολογούσε μια αύξηση τιμών 5, 6, 7%. Αλλά αυτό είναι μια ευκαιρία να αυξήσουμε τις τιμές 14, 15, 16%, διότι κανείς δεν το πάρει είδηση. Ότι μέσα στο γενικό κύμα ότι οι τιμές αυξάνονται, τις αυξάνουμε λίγο παραπάνω, αλλά αυξάνουμε και τα περιθώρια κέρδους. Ένα θέμα είναι ο ανταγωνισμός. Αλλά αν ο ανταγωνισμός δεν φτάνει, υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου που θα μπορούσαν να διορθώσουν τη ζημιά? Έχουμε νέα στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Η πολιτεία, το κράτος έχει πλέον πολύ περισσότερα εργαλεία στα χέρια του για να ελέγξει αυτές τις αποκλίνουσες συμπεριφορές που δεν λαμβάνουν υπόψη τη μεγάλη πίεση που υφίσταται αυτή τη στιγμή το οικογενειακό εισόδημα. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για την κοινωνία. Για κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία είναι επίμονος. Στην Ελλάδα έχει αποκλιμακωθεί ταχύτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στο 1,8% τον τελευταίο μήνα, τον προηγούμενο μήνα. Όμως παραμένει υψηλός για τα είδη πρώτης ανάγκης, για τα τρόφιμα. Εμείς έχουμε θεσπίσει και παρατηρητήριο τιμών, το οποίο πλέον κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και δημιουργεί συνθήκες διαφάνειας, επαναλαμβάνω, και σύγκρισης τιμών, που είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για να κάνουμε σωστές επιλογές. Όμως, έχουμε θεσπίσει ήδη από την έναρξη της πληθωριστικής ενεργειακής κρίσης ένα εργαλείο πολιτικής, το οποίο ελέγχει τα επίπεδα κερδοφορίας σε σχέση με την προ-κρίσης περίοδο. Και όποια επιχείρηση ή όποιος κλάδος σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα εμφανίζει παραπάνω κέρδη από το εύλογο κέρδος, το οποίο υπήρχε πρώτης κρίσης, τότε ελέγχεται και επιβάλλονται και κυρώσεις για αυτή τη συμπεριφορά. Διότι, επαναλαμβάνω, κανείς δεν μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή με το εισόδημα των πολιτών. Καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια η κυβέρνηση και να μειώσει φόρους και να αυξήσει τα εισοδήματα. Αυτά τα εισοδήματα πρέπει να μένουν, να αφήνουν και κάτι στην τσέπη των πολιτών. Και δεν μπορεί να ροκανίζονται από την απληστία κάποιων. Τώρα, επειδή το είπατε, το θέμα των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες όντως, όσο ισχυρή και αν είναι μια κυβέρνηση, ισχυρή πλειοψηφία να έχει και στη Βουλή και εκλογικά, μεταρρυθμίσεις χωρίς συνένεση στην πραγματικότητα δεν γίνονται, διότι δεν εξασφαλίζεται η συνέχειά τους. Αναρωτιέμαι αν σε αυτό το περιβάλλον, το πολιτικό έτσι όπως διαμορφώθηκε, στην αρχή του τουλάχιστον, μπορεί να είναι ηπιότερο, να μην έχει την τοξικότητα των προηγούμενων περιόδων, αλλά μου φαίνεται ότι είναι πιο δύσκολο για συνενέσεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, κύριε Τσίμα, διότι εδώ και πάλι η κοινωνία δείχνει το δρόμο. Η κοινωνία, νομίζω, με τα αποτελέσματα και του Μαΐου και του Ιουνίου, έδειξε ότι είναι ενδεχομένως πιο μπροστά και από κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Έδειξε ότι επιλέγει το δρόμο της μετριοπάθειας, το δρόμο της τεκμηρίωσης, το δρόμο που μας πάει μπροστά όλους, το δρόμο της προόδου, των συνενέσεων για να γίνουμε μια χώρα πιο ευρωπαϊκή, πιο υπεύθυνη, που φροντίζει όλους τους πολίτες, όπου και αν ζουν, από κάθε κοινωνική ομάδα και αν προέρχονται, από κάθε γεωγραφική περιοχή, έριξε, νομίζω, έκλεισε την πόρτα στο λαϊκισμό, στις πολιτικές προτάσεις που έρχονται ακοστολόγητες, ατεκμηρίωτες, και έδειξε ότι προτιμά τα λίγα και καλά, αυτά τα οποία δηλαδή πείθουν ότι θα γίνουν, τις δυνάμεις που υποστηρίζουν το δρόμο της σοβαρότητας, από τις υπερφύαλες προτάσεις ή από τα λεφτόδεντρα που τελικά οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Επομένως, η κοινωνία, επαναλαμβάνω, μας δείχνει το δρόμο. Εγώ στις προγραμματικές δηλώσεις άκουσα τουλάχιστον από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα ότι στηρίζουν το δρόμο της ευρωπαϊκής σύγκλησης. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για τον πολυδιάστατο, ριζοσπαστικό, συμπεριληπτικό εξυγχρονισμό, ουσιαστικά μιλάει για τον εξευρωπαϊσμό της χώρας, του κράτους, της κοινωνίας, της υγείας, της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα. Εμείς αυτό υποστηρίζουμε. Διαφοροποιούνται ενδεχομένως οι πολιτικές προτάσεις και ο δρόμος που επιλέγει κάθε κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι που τελικά κρίνεται στην κάλπη. Ποια είναι πιο πιστική πρόταση για να μας πάει και να μας εγκαταστήσει στο κέντρο, στον πυρήνα της Ευρώπης. Εμείς υποστηρίζουμε μια ταχεία σύγκληση με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα. Αυτό θέλουμε. Να μην υστερούμε σε τίποτα, ούτε στους μισθούς,
ούτε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα υγείας, ούτε στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Και αυτούς τους φιλόδοξους στόχους έχουμε θέσει σε μεταρρυθμιστικό επίπεδο και πλαίσιο και για το 2027. Και θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας με βάση αυτούς τους φιλόδοξους, επαναλαμβάνω, αλλά και μετρήσιμους στόχους. Μας ενδιαφέρει η μέτρηση και η αξιολόγηση, διότι αυτό είναι τελικά το στοιχείο που αποδίδει περισσότερη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στην πολιτική, και αυτό θα οδηγήσει και περισσότερους πολίτες να επιστρέψουν ξανά και να εμπιστευτούν τα πολιτικά κόμματα. Διότι περάσαμε από μια περίοδο που είχε διαραγεί αυτή η εμπιστοσύνη τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ακόμα εκεί είμαστε. Δεν νομίζω ότι έχει κλείσει αυτή η περίοδος. Τώρα, μιλώντας για μεταρρυθμίσεις, έχω ακούσει πολλά. Καταρχήν, υπάρχουν αυτά τα μεταρρυθμίσεις που αφορούν την παιδεία, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη. Αυτά για τα οποία έχει γίνει ήδη μια κουβέντα. Έχει γίνει επίσης μια κουβέντα για την αλλαγή στο πρόβλημα της φορολογίας, για τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, δηλαδή για μια δικαιοσύνη φορολογική που σήμερα λείπει. Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο αναγγέλθηκε ως τίτλο, αλλά πραγματικά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, μολονότι είναι κάπως αντιτουριστική συζήτηση. Ίσως δεν είναι αυτό που θα κάνει τον άλλο να καρφωθεί στο ραδιόφωνο να ακούσει. Αλλά είναι πολύ κρίσιμη, γιατί το μεγαλύτερο, ίσως η μεγαλύτερη οικονομική ανισορροπία της χώρας είναι το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Ότι δεν παράγει η ελληνική οικονομία αρκετά προϊόντα που να είναι οι υπηρεσίες που να είναι διεθνώς εμπορεύσιμες και μάλιστα σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Το ακούω ως τίτλο, αλλά αναρωτιέμαι αν υπάρχουν εργαλεία γι' αυτό. Καταρχάς, έχουμε σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο στο ισοζύγιο, στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Η Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, το 2022, σημείωσε ρεκόρ εξαγωγών. 50% του ΑΕΠ μας πλέον αποτελείται, συντίθεται, από υπηρεσίες και προϊόντα που εξάγονται. Και ο τουρισμός είναι μια εξαγώγημη υπηρεσία, ναι, ουσιαστικά, αλλά έχει αυξηθεί και η παραγωγή προϊόντων, η εξαγωγή προϊόντων. Ναι, γιατί όλη η συζήτηση είναι ακριβώς να μην εξαρτάται από τον τουρισμό όλη η ελληνική οικονομία. Ακριβώς. Και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι ένας πάρα πολύ κρίσιμος παράγοντας στη δική μας οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική. Αυτή πώς επιτυγχάνεται? Επιτυγχάνεται με αυτό που υποστηρίζουμε, με λογικούς και σταθερούς φορολογικούς συντελεστές και στην εργασία και στο εισόδημα και στις επιχειρήσεις, για την προσέλκυση περισσότερων και καλύτερων επενδύσεων, διότι εμείς λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια ανοιχτή οικονομία, μια εξωστρεφής οικονομία που προσελκύει πολλές καλές ξένες αλλά και ελληνικές επενδύσεις. Άρα, για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε καλύτερο και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, χρειαζόμαστε λιγότερη γραφειοκρατία, δηλαδή ψηφιοποίηση, όπως έχει ήδη ξεκινήσει την προηγούμενη τετραετία και θα ολοκληρωθεί στη τρέχουσα τετραετία. Έχουμε βάλει ένα πολύ φιλόδοξο στόχο να ψηφιοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου στο 95-97% έως το 2027. Σημαίνει ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, ένας άλλος φιλόδοξος μεταρρυθμιστικός στόχος. Να πιάσουμε δηλαδή τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς την έκδοση των αποφάσεων πρώτου βαθμού στις 350 με 400 ημέρες από την υποβολή μιας προσφυγής στη δικαιοσύνη. Σημαίνει προφανώς καλύτερο ενεργειακό κόστος, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Mm-hmm. Και εκεί, ναι, συνετέλεσε πολύ η στήριξη που έδωσε σε επιχειρήσεις η ελληνική κυβέρνηση τα προηγούμενα 1,5-2 χρόνια, και γι' αυτό συνεχίστηκε η καλή εξαγωγική πορεία των δικών μας προϊόντων. Σημαίνει μια σειρά από παρεμβάσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου. Οι επιχειρήσεις τι ζητούν? Ζητούν να έχουν προβλεψιμότητα για να μπορούν να κάνουν το επιχειρηματικό τους πλάνο τα επόμενα χρόνια. Όταν επιλέγουν την Ελλάδα, την επιλέγουν μεταξύ πολλών διαφορετικών επιλογών, που κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Η Ελλάδα στο παρελθόν δεν ήταν ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, το γνωρίζουμε αυτό, διότι υπήρχε πολυνομία, κακονομία, κακοδιοίκηση, γραφειοκρατία. Αυτά όλα προσπαθούμε να ξεμπλέξουμε. Αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη χώρα μας και για αυτή την κυβέρνηση να είμαστε ένας αξιόπιστος, ελκυστικός, επενδυτικός προορισμός. Τελικά αυτό σε τι οδηγεί? Οδηγεί σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και σε υψηλότερα εισοδήματα, όπως τα είδαμε να αυξάνονται τα προηγούμενα 4 χρόνια. Είναι η περίοδος όπου τα συζητάμε ως προθέσεις, σιγά σιγά καθώς θα μαζεύει το καιρό θα τα συζητάμε και ως εκτέλεση, ως αποτελέσματα. Ναι, είναι ως σχέδιο. Κύριε Τίνο, έχουμε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε εντάξει, πέρα από τις σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που αθροίζουν κοντά σε 17-18 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουμε εντάξει και περίπου 70 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες συμπληρώνουν τις δημόσιες επενδύσεις και αυξάνουν τον πολλαπλασιαστή τους, δηλαδή αυξάνουν την αποδοτικότητά τους, την κοινωνική οικονομική χρησιμότητά τους. Γι' αυτό λέμε ότι πιστεύουμε ειλικρινά και έχουμε την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων, που κάνουν πιο ανθεκτική και το
και την κοινωνία και την οικονομία και το κράτος, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πολλές εξωγενείς πιέσεις και κρίσεις. Οτιδήποτε δεν μεταρρυθμίζεται και δεν αλλάζει, δυστυχώς υποβαθμίζεται, χάνει τη δυναμική του, χάνει τη δυνατότητα και την αποτελεσματικότητά του. Γι' αυτό έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμίζω ότι για να πάρουμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να υλοποιούμε τα ορόσημα, τα μεταρρυθμιστικά και τα επενδυτικά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και είναι μέρος του εθνικού κυβερνητικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία. Πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μόλις μιλήσαμε είναι μέρος του σχεδίου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκέρτσο. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Καλημέρα.